Επιστρέψαμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με τη βουλευτή Καρδίτσας με τη Νέα Δημοκρατία, Σημίνα Σκόνδρα. Κυρία Σκόνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβιλίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας, αν και εξ αποστάσεως. Λοιπόν, και είπατε, είμαστε εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας και σήμερα είχαμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Δυστυχώς. Είχαμε αύξηση των κρουσμάτων στα 78. Δυστυχώς κύριε Μαραβελίδη, γι' αυτό το λόγο πρέπει να βρισκόμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και με πολύ μεγάλη προσοχή να εφαρμόζουμε τα μέτρα, διότι αυτό το επίτευγμα το οποίο κατόρθωσε καταρχήν ο ελληνικός λαός και οπωσδήποτε τα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση και οι συστάσεις των αρμοδίων λοιμοξιολόγων του κυρίου Τσόρδα και όλων των αξιόλογων επιστημών που απαρτίζουν την Επιτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κρίμα να επανέλθουμε τώρα σε μια κατάσταση την οποία αποφύγαμε επιτυχώς. Θεωρώ ότι έχουμε μάθει πια τι πρέπει να κάνουμε, απλώς λίγο επαναπαυτήκαμε, το λέω για όλους. Μετά το lockdown θεωρήσαμε ότι ο κίνδυνος τελικά απομακρύνθηκε, αλλά παραμόνευε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, να προσέχουμε, γιατί όλοι, και τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρω μας. Είναι βασικό, έχουμε όλοι οικογένειες, έχουμε όλοι ηλικιωμένους, έχουμε όλοι παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Ειλικρινά ανησυχώ πάρα πολύ και προσπαθώ να πείσω κι εγώ όσο μπορώ και όσο μου αναλογεί τους πάντες που μιλάω μαζί τους προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό βέβαια, αλλά απ' την άλλη δεν είναι ότι παραμόνευε κάπου στη γωνία. Κάναμε κι εμείς κάποιες κινήσεις. Ανοίξαμε τα σύνορα, ήρθε κόσμος. Και δώσαμε και λίγο μερικές φορές το κακό παράδειγμα. Θέλω να πω ότι όχι εσείς και εγώ προφανώς, αλλά είδαμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις για την πανδημία, που ανήκουν στους αρμόδιους φορείς, ανήκουν στην κυβέρνηση, να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα, να έρχονται κοντά με άλλους ανθρώπους, να χαϊδεύουν τα μαλλιά σε παιδάκια. Παρασύρεσε καμιά φορά. Κύριε Μαραβελίδη, όλοι παρασυρώμαστε. Και εμείς, ας πούμε, στη Βουλή, ναι, κρατούσαμε τις αποστάσεις. Σίγουρα δεν γίνονταν οι επιτροπές μας όλα αυτά σε μικρές αίθουσες. Ο αριθμός ήταν περιορισμένος. Παρ' όλα αυτά, τώρα, τις τελευταίες μέρες φορέσαμε μάσκα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι λαμβάναμε τα μέτρα μας, αλλά δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει και ειδικά αυτά τα ορφανά κρούσματα και επίσης τους ασυμπτωματικούς. Θεωρώ ότι εκεί είναι ο κίνδυνος. Όταν κάποιος γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα, ο ίδιος πρώτα απομακρύνεται και μπαίνει σε καραντίνα μόνος του. Έτσι πιστεύω. Από εκεί και μετά όμως, εκείνος που δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να έχει τον ιό, εκεί είναι ο κίνδυνος. Και επίσης εμείς εδώ τώρα είναι το καλοκαίρι, είναι το κλίμα μας, είναι η θάλασσα, είναι τα πάντα, τα έχουμε συνδυασμένα με τη διασκέδαση, με όλα αυτά. Ναι, πρέπει φέτος να κάνουμε, να δείξουμε προσοχή και υπευθυνότητα. Αυτό που κάναμε και το χειμώνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Μέχρι η επιστήμη να μπορέσει να μας εφοδιάσει με το εμβόλιο, με τα ανάλογα φάρμακα, να μπορέσουμε τέλος πάντων να καταπολεμήσουμε τον ιό και να μην ζήσουμε φαινόμενα τα οποία ευτυχώς τα μέτρα τα οποία ως κυβέρνηση τότε πήραμε και μάλιστα κατηγορηθήκαμε. Θυμάστε τα σχόλια και την κριτική που ακούσαμε όταν ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς τέλος πάντων αποφασίσανε να μην γίνει το καρναβάλι στην Πάτρα. Ήταν το πρώτο. Και θυμάστε πώς το αντιμετωπίσαμε. Αλλά εκείνο που με στεναχωρεί και αν θέλετε όχι μόνο με στεναχωρεί αλλά και με εκνευρίζει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που ισχυρίζονται ότι όλα αυτά είναι ένα φιάσκο και ότι δεν υπάρχει ως και ότι όλα είναι φτιαγμένα για τον Α και τον Β λόγο. Λοιπόν, αυτά είναι ανευθυνότητα. Παρασύρουν και παίρνουν κι άλλους στο λαιμό τους. Καλό είναι να προσέχουμε. Επειδή όμως η πανδημία είναι κάτι που είτε όλοι μαζί θα τα πετύχουμε είτε όλοι μαζί θα αποτύχουμε, εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρεστε είναι και το κομμάτι των ελέγχων από την πολιτεία. Να υπάρχουν έλεγχοι στο αν ο κόσμος φοράει μάσκα εκεί που πρέπει να φοράει μάσκα, αν είναι υπεράριθμοι άνθρωποι σε αυτοκίνητα. Εδώ ας πούμε σήμερα ο ρεπόρτερ μας, ο Στέριος Σαμαρτζής μας μετέφερε ότι ήταν ένα αυτοκίνητο, Y-H, το οποίο είχε μέσα 10 άτομα. Μεγάλο, SUV, είχε 10 άτομα. Ορίστε, ναι. Εγώ να σας πω
κάτι. Σίγουρα αυτό που έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παίζουν το ρόλο τους και νομίζω ότι προς αυτή το βλέπετε. Δηλαδή, ίσα-ίσα εγώ έχω συμπολίτες μου που παραπονιούνται γιατί γίνονται έλεγχοι, γιατί παίρνουν υψηλά πρόστιμα. Δεν εννοούν να καταλάβουν ότι αυτό γίνεται προς όφελος της κοινωνίας. Όμως, επίσης ένα καθοριστικό ρόλο παίξατε στο παρελθόν και πιστεύω και τώρα, γιατί εσείς όλοι τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι, έγκριτοι κτλ. Γνωρίζετε και πιστεύω ότι πρέπει και μπορείτε να παίξετε έναν ουσιαστικό ρόλο και στην ενημέρωση και στο να κρούετε το κόδωνα του κινδύνου για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις να αποφύγουμε το χειρότερο. Θέλω να πιστεύω, θέλω να αισιοδοξώ, αλλά όπως είπαμε και πριν, ο ιός δεν εξαλείφθηκε. Ο ιός κάπου βρίσκεται ανάμεσά μας και περπατάει και πρέπει αυτό να το σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή και να λαμβάνουμε τα μέτρα. Είναι αυτό που λέτε, το κλειδί είναι ο κόσμος να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να αυτοπροστατευτεί. Σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας είδαμε σήμερα ότι και από το Μαξίμου άλλαξαν όλες οι φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με μάσκα. Περνάει κάποιο μήνυμα αυτό? Μα και φυσικά και όπως είδατε και το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα έγινε με τηλεδιάσκεψη. Δεν είναι τυχαίο, γιατί και είναι και συμβολικό, είναι και κατ' ουσίαν δηλαδή λαμβάνουν μέτρα, αλλά και είναι και συμβολικό. Διότι δεν είναι, είναι άχαρο σίγουρα να κάνεις συσκέψεις και συμβούλια μέσω των δικτών της τηλεόρασης. Σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα και εμένα τουλάχιστον προσωπικά μ' αρέσει η αμεσότητα και φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όμως δυστυχώς γίνεται κατά ανάγκη. Και ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, πρώτα εκείνος και μετά όλοι εμείς, πρώτα και πάνω απ' όλα βάλαμε την ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπολόγισε η κυβέρνηση ούτε την οικονομική ζημιά, η οποία ομολογουμένως είναι μεγάλη. Ομολογουμένως πλήττονται πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Όλοι, οι περισσότεροι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τους κλάδους του δημοσίου ή τους συνταξιούχους και τα λοιπά, όλοι οι υπόλοιποι με το έμεσα ή άμεσα πλήττονται. Τώρα, ας πούμε, είναι καλοκαίρι. Τα νησιά μας, σου λέει, έχει πέσει κατακόρυφα ο τουρισμός. Πολλά ακόμα πράγματα. Κυρία Σπόνδρα, επειδή είναι περιορισμένος τηλεοπτικός χρόνος, θα ήθελα να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Και αυτό είναι όλες αυτές οι διαμάχες ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, και κακώς είπα αξιωματική αντιπολίτευση, αντιπολίτευση γενικότερα, για το θέμα των αναδρομικών. Εμείς είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και χθες και προχθές στο δελτίο μας. Υπήρξε μεγάλη ανάλυση και στο Κόντρα 24. Έχουμε δύο πολύ διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τη μία πλευρά οι συνταξιούχοι ακούνε ότι σύμφωνα με την απόφαση πρέπει να πάρουν 3,9 δις. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση τους λέει 1,4 δις. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να ακούσουν από εσάς τους πολιτικούς το δικό σας σχολιασμό. Ακούστε, νομίζω ότι ήταν σαφέστατος ο Πρωθυπουργός προχθές από στην Ολομέλεια της Βουλής, που ήρθε και πιστεύω, εγώ νομίζω ότι ένας λόγος ειδικά που ήρθε να μιλήσει στο νομοσχέδιο ήταν για να αποσαφηνίσει και να διευκρινίσει όλα αυτά. Ξέρετε ότι εμείς από τότε ακόμα, πολύ πριν γίνουμε κυβέρνηση, είχαμε πει ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας θα γίνουν σεβαστές. Mm-hmm. Και αυτό το εφαρμόζουμε και το κάνουμε πράξη. Όπως κάνουμε πράξη και όλα όσα είχαμε πει προεκλογικά, τα οποία μπορεί να μην ήταν πολλά, αλλά ήταν σοβαρά. Και η πανδημία ανέτρεψε πολλά. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Λοιπόν, και παρόλα αυτά βλέπετε ότι το παλεύουμε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα την αντιπολίτευση, mm-hmm. θέλω να μου επιτρέψετε. Ξέρετε, νομίζω ότι το προσωπείο τώρα του πονόψυχου που φόρεσαν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, νομίζω ότι δεν του ταιριάζει. Και πιστεύω ότι δεν πείθηκε κανέναν. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έκανε τις ατελείωτες περικοπές, την υπερφορολόγηση, ήταν αυτός που αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, που κατήργησε το ΕΚΑΣ και τώρα έρχεται, ας πούμε, και μας κουνάει το δάχτυλο. Ξέρετε, δεν είναι αυτό ωραίο πράγμα και είναι, ας πούμε, μικροπολιτική.
Λοιπόν, δεν ξέρω παρόλο είναι που η κυβέρνηση... Απλά ξέρετε τι γίνεται. Εδώ είναι ένα συγκεκριμένο θέμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από τη μία πλευρά έχουμε την κυβέρνηση που είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ερμηνεία, ότι είναι μόνο οι κύριες συντάξεις. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την αντιπολίτευση και μάλιστα υπήρχαν βουλευτές οι οποίοι ανέβηκαν στο βήμα της Βουλής και διαβάσανε και αποσπάσματα από την απόφαση και υποστηρίξαν ότι είναι 3,9 δις και δεν είναι μόνο οι κύριες, αλλά είναι και τα δώρα και οι επικουρικές. Οπότε συμβαίνουν ένα από δύο πράγματα. Είτε είναι οι κύριες μόνο και έχει δίκιο η κυβέρνηση και κατηγορείται την αντιπολίτευση ότι λέει ψέματα, είτε είναι τα υπόλοιπα και πρέπει να βρούμε ένα λόγο γιατί δεν τα δίνεται. Κοιτάξτε, ακούστε, η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να μην δώσει όλα όσα προβλέπετε. Βλέπετε ότι κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί και στα οικονομικά. Και μπορεί δεν να μην υπάρχουν τα χρήματα. Είναι δύσκολη, κυρία. Αυτό μπορούμε λοιπόν, να το ακούσουμε. Ακούστε. Ναι, και αυτό θα είχε το θάρρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα έλεγε. Αλλά οι αποφάσεις των δικαστηρίων συνήθως σε τέτοια πράγματα έχουν σαφήνεια. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είπαμε ότι εμείς εφαρμόζουμε την απόφαση, την εφαρμόζουμε στο ακέραιο και όχι μόνο στο ακέραιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έκανε και κάτι ακόμη. Το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το λέμε και πρέπει και να εκτιμηθεί. Γιατί μέσα σε όλη αυτή την οικονομικά δύσκολη κατάσταση, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ πρέπει να στηριχθούν και να υποστηριχθούν και οικονομικά και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι επλήγησαν από τον κορονοϊό, έρχεται χειμώνας μπροστά μας και πέστε μου, αυτοί οι άνθρωποι που δούλευαν, οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, οι άνθρωποι που δούλευαν σεζόν στα οι άνθρωποι νησιά, που έχουν καταστραφεί οικονομικά. Οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί, τα ξενοδοχεία που δεν έχουν ανοίξει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν από την κυβέρνηση και δυστυχώς ξέρετε ότι δεν υπάρχει το λεφτόδεντρο που είπε κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης και χαμογελάσαμε, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το λεφτόδεντρο δεν υπάρχει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η κυβέρνηση δίνει στους συνταξιούχους αυτή τη στιγμή, δεν τα δίνει σε δόσεις. Θα μπορούσε αυτά τα χρήματα. Θα μπορούσε αυτά τα χρήματα να τα δώσει, ξέρετε, σε 10 δόσεις, σε 20 δόσεις και να μην φανούν ποτέ και πουθενά. Να είναι τόσα λίγα που δεν θα φαίνονταν ούτε και στο συνταξιούχο. Αυτή τη στιγμή θα τα πάρουν όλα μαζί και να είστε, για ένα πράγμα να είστε βέβαιος, ότι, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, διότι ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πάντα. Πολλές φορές είστε πιο ενήμεροι, είστε πιο μπροστά και από εμάς. Ενημερώνεστε πριν και από εμάς. Κυρία Σκόνδρα. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε καλά ότι μέχρι τώρα η όποια πολιτική ακολουθήθηκε, είτε είναι κυρίως ας πούμε στα οικονομικά, πάντα η πολιτική αυτή είχε ως στόχο την στήριξη των Ελλήνων, είχε ως στόχο την κινητροδότηση ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι και ψυχολογικά, γιατί αν θέλετε η οικονομία είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι και η ψυχολογία. Λοιπόν, να μπορέσουμε να βγούμε... Είσαστε ξεκάθαρη, κυρία Σκόνδρα. Όπως είπα και πριν, δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τα πούμε έστω και έτσι όπως σας είπα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και πολύ σύντομα να τα λέμε έτσι από κοντά και πιο ζωντανά. Αλλά όπως είπαμε, εγώ να ευχηθώ και καλό καλοκαίρι. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Είναι συνηθισμένο με τις διακοπές. Εύχομαι σε όλους να περάσουν καλά και επίσης μην ξεχνάμε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κυρία Σκόνδρα, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε να πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.